να του ζητάμε την άφεση των αμαρτιών μας. Αμαρτήσαμε την ίδια στιγμή, συγγνώμη. Την ίδια στιγμή. Είμαστε κι εμείς σαν τα παιδιά. Το οποίο τι κάνει. Κάνεις μια ζημιά. Τι δεν βγαίνει μέσα από το στόμα σου όταν κάνει μια ζημιά. Μέσα από τη συγγνώμη έπρεπε να προσέξω, δεν πρόσεξε και έκανα ζημιά. Και αμέσως ακούς τη φωνή του Θεού. Που σου λέει, δεν πειράζει. Συνέχισε, παιδάκι μου, τον αγώνα σου. Όπως σου λέει και εκεί όταν πας ένα σπίτι και σπάς ένα ποτήρι. Ο νοικοκύρης θα σου πει, δεν πειράζει. Συμβαίνει και αυτό. Μη στεναχωριέστε, θα τα μαζέψουμε. Τα θρύψανε από το ποτήρι. Το ίδιο ακούει ο Θεός. Και γι' αυτό έχουμε και όταν αμαρτήσουμε, αμέσως τον επόμενο λεπτό, να μην μπορεί να δώσουμε χώρο στον διάβολο να κερδίσει. Κέρδισε την αμαρτία. Να κερδίσει ο Θεός τη μετάνοια. Αμέσως. Αυτός είναι συνεχόμενος αγώνας. Συνεχόμενος αγώνας. Και ο Θεός μας ακούει όπως τα άκουγε, αν και εμείς τα ακούγαμε ένα μικρό παιδάκι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί οι ασκητές, αυτοί οι πατέρες, πώς ανέβαιναν πνευματικά. Πώς έφταναν στο σημείο όλοι αυτοί να αρπάζεται ο νους τους και να έχουν θεωρία του Θεού. Να συνομιλούν με τον Θεό. Και πού τι καταλαβαίνετε. Απλά καλογεράκια ήταν. Από τον τρόπο που συνομιλούνε, απλοί άνθρωποι. Άξιστοι, περισσότεροι ως πέντε και αγράμματοι. Και άμα γυρίσουμε για τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, και όμως βλέπετε πόση μεγάλη σοφία και φιλοσοφία έχουν μέσα στο νου τους. Και όλα αυτά όμως, πώς μπόρεσαν και τα απέκτησαν. Μπόρεσαν και τα απέκτησαν, διότι έκαναν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Κάποιος αδελφός ρώτησε μια μέρα ένα έμπειρο γέροντα. Με τι τρόπο πρέπει να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εσωτερικό του κόσμο, ώστε να ανεβαίνει πνευματικά, να έχει όπως τα λέγαμε πνευματική καρποφορία. Τρία πράγματα είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια της ψυχής. Η ησυχία λέει το πρώτο. Δεύτερον, η προσευχή σου και τρίτον, η αυτογνωσία σου. Αυτή μάλιστα η τελευταία επιτυγχάνεται όταν μάθει ο άνθρωπος να μην προσέχει και βλέπει τα σφάλματα του διπλανού του, αλλά μόνο τα δικά του. Αν επιμένει σε αυτά, δεν θα αργήσει να καρποφορήσει η ψυχή του σε όλες τις υπόλοιπες αρετές. Τρία πράγματα λέει θέλει. Να έχει ησυχία, να προσεύχεται, να μιλά δηλαδή στον Θεό. Τον τρόπο που η ψυχή του νιώθει, που η ψυχή του θέλει. Και το τρίτο να έχει αυτογνωσία. Τι σημαίνει αυτογνωσία? Να γνωρίζει τα πνευματικά του χάνια. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τα πνευματικά του χάνια, όταν ξέρω ποια είναι τα πνευματικά μου χάνια, αυτομάτως δεν κάθομαι να κατακρίνω το διπλανό μου. Διάβαζε σε ένα άλλο γεροντικό που ανέφερε, μου φαίνεται σας το είπα και στην προηγούμενη σύνταξη, την προηγούμενη εβδομάδα, διάβαζε σε ένα άλλο γεροντικό που έλεγε ότι πέθανε ένας μοναχός ο οποίος ήταν αμελής. Δηλαδή τι, δεν έκανε τίποτα από τα καθηκοντά του. Ούτε ακολουθίες πήγαινε, ούτε κομποσκήνια έκανε, ούτε μετάνοιες έκανε. Αμελούσε. Όταν έφτασε η ώρα του θανάτου του, ο γέροντάς του ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος, αλλά και οι άλλοι, οι μοναχοί, είχαν μια περιέργεια. Σου λέει αυτός ευλογημένος πάει, θα κολλαστεί η ψυχή του. Και πηγαίνανε κοντά να δούνε το πρόσωπό του, διότι από το πρόσωπο θα πεθαίνει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνανε εάν κολλάζεται ή όχι από το τι βλέπει. Οπότε
αν το πρόσωπο βλέπεις ότι αγρίευε την ώρα του θανάτου, σημαίνει ότι βλέπει δαίμονες. Εν αντιθέσει, όταν βλέπει αγγέλους ή βλέπει το Θεό, βλέπει την Παναγιά, βλέπει τον Χριστό, το βλέπεις είναι ήρεμος και γαλήνιος. Δεν έχει ταραχή στο πρόσωπό του. Ενώ πολλοί άνθρωποι ακόμα την ώρα που ξεψυχάνε φωνάνε «Φύγετε, φύγετε, τι ήρθατε εδώ, τι ήρθατε εδώ». Φωνάζουν. Και τους βλέπεις το πρόσωπό σου και όταν πεθαίνουν είναι το πρόσωπό τους αγριεμένο. Ή η ματιά τους είναι πολύ αγριεμένη. Εν αντιθέσει με τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήρεμο και γαλήνιο θάνατο, σημαίνει ότι βλέπει καλά πράγματα. Οπότε τώρα λένε αμελής αυτός ο μοναχός, πάμε να δούμε πώς θα γίνει το πρόσωπό του την ώρα που θα φύγει η ψυχή του. Οπότε την ώρα που πηγαίνανε, τον βλέπανε γαλήνιο, χαμογελαστό. Και τον ρώτησε και ο γέροντάς, παιδάκι μου, του λέει, σε βλέπω πολύ ήρεμο τώρα την ώρα του θανάτου σου να είσαι. Μια εσύ σου να μελείς μοναχός. Και δεν έβριζε χάσει την ψυχή σου να κολλαστείς. Δεν υπάρχει περίπτωση για έρωτα που λέει να κολλαστώ. Ούτε μία. Λέει γιατί. Διότι του λέει εφήρμασα μια πολύ μεγάλη εντολή του Θεού. Του λέει εάν δεν θέλετε να κριθείτε μην κρίνετε τους άλλους. Κι εγώ όσο ζούσα, δεν έκρινα ποτέ μου κανένα. Ούτε κατηγόρησα κανένα. Οπότε έχω τη συνείδηση μου ίσχυ, ότι και εμένα ο Θεός δεν θα με κρίνει για τίποτα από αυτά που δεν έκανα. Γιατί κι εγώ δεν έκρινα κανένα άλλο. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Όποιος δεν θέλει να κριθεί, για όλα τα αμαρτήματα του, ό,τι και να έχει κάνει και πράγματα. Ο λόγος του Θεού ισχύει. Όταν δεν κρίνεις κανέναν, δεν θα σε κρίνει και ο Θεός. Οπότε λέει, μπορεί να μου να αμελείς, αλλά δεν θα με κρίνει ο Θεός. Γιατί και εγώ δεν έκρινα κανέναν. Και πιστεύω ότι ο Χριστός θα τηρήσει την υπόσχεσή του που γράφει το Ευαγγέλιο. Και έτσι έφυγε και το πρόσωπό του, έφυγε η ψυχή του. Και το πρόσωπό του παρέμεινε γαλήνιο. Αυτός τι είχε, αυτογνωσία. Είχε αυτογνωσία. Ήξερε τα χάλια του τα πνευματικά. Και γι' αυτό δεν έκρινε, δεν κατηγόρησε, δεν λιδόνισε, δεν ηρωνεύτηκε, δεν πίκρανε, δεν πέταξε σπόντα στον άλλον. Γιατί ήξερε ότι εάν δεν κρίνει κανέναν δεν θα κριθεί και από Θεό. Είχε το γνωστή. Και τι του είπε εδώ ο γέροντας του άνομου, αν επιμείνει σε αυτά, δηλαδή στην αυτογνωσία, δεν θα αργήσει στην ψυχή του να κορποφορήσουν και οι υπόλοιπες αρετές. Άρα λοιπόν, αυτό που συνιστούν οι πατέρες είναι αυτογνωσία, προσευχή και ησυχία. Είναι τρία πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε εκ των πραγμάτων. Έχουμε την ησυχία μας. Δεν είμαστε μέσα σε πόλεμο. Είμαστε πάνω σε βουνό. Δεν είμαστε σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους. Δεν έχουμε κάθε μέρα κάποιον να μας ενοχλεί. Είμαι το διακόνημά μου, έχω την προσευχή μου, τις ακολουθίες μου, το δεύτερο. Άρα έχω και τη δεύτερη δυνατότητα. Έχουμε τις λειτουργίες μας, έχουμε τις ακολουθίες μας, τις αγρυπνίες μας, το κομποσχήνι μας. Αν έχω και την αυτογνωσία και ξέρω το ποιος είμαι πραγματικά, και ζητώ από τον Θεό να με συγχωρήσει, να με πάρει στην αγκαλιά του, να με έχει κοντά του, να έρθει μες στην ψυχή μου, θα κατέβει και θα έρθει. Να πώς έφτασαν οι πατέρες οι προηγούμενοι έτσι.
Αυτά τα απλά πράγματα. Και παρότι ήταν μέσα στο μοναστήρι, εκεί μέσα στην έρημο, όπως σας είπα, και χιλιάδες μοναχοί. Ο ένας δίπλα τον άλλον. Έτσι άφησε και το κοκόρι ο άλλος. Φαίνεται δίπλα του λεπτήρου και άφησε και υπότες. Στην καλύβα του. Ζήτησε το Θεό μοναχέ και θα σου φανερωθεί. Συμβούλευε ο Μέγας Αρσένιος και κράτησε τον καλά για να μείνει ως το τέλος κοντά σου. Το βλέπετε. Ζήτησε, λέει, το Θεό μοναχέ. Να τον ζητάς, αυτό που σας έλεγα. Πάρνει στα αγκαλιά σου. Απλά λόγια. Και εκείνος θα σε πάρει. Και κράτησε τον μέχρι το τέλος της ζωής σου. Μην τον αφήσεις να σου φύγει. Ένας άλλος μοναχός που κάνει την ίδια ερώτηση. Πώς θα φτάσει σε αυτό το ύψο. Λέει, μπορεί να φτάσει ο μοναχός σε αυτό το ύψο όταν ο άνθρωπος αποφεύγει τις πολλές κουβέντες και ανώφελες. Τις διαμάχες όταν αποφεύγει. Την ταραχή, τη σύγχυση. Τότε το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει την ψυχή του. Και όσο αμαρτωλή και στήρα κι αν είναι, θα βλαστήσει τελικά πνευματικούς καρπούς. Δείτε εδώ τι λέγει ο Αββάς Φινίν. Εδώ τι βλέπουμε τώρα μέσα από αυτό που λέει. Αν κάνεις τη μήγα, βλέπεις και άλλα πράγματα. Και δεν θες να είσαι μέλισσα μονά. Αλλά θα κάνω λίγο τη μήγα. Γιατί μέσα σε 10.000 ανθρώπους ή σε 7.000 ανθρώπους μοναχούς, τα μεταξύ τους, πάει ένας μοναχός και ρωτάει τον Αβαπίνη, πώς θα αποκτήσω πνευματικούς καρπούς. Και του λέει ο Αββάς Φινίν, μην έχεις πολλές κουβέντες με τους διπλανούς σου, τους συνασκητές σου. Μην κάνεις πολλές κουβέντες. Άμα πας και πιάνεις κουτσομπολιό, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε ο άλλος. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν τα έχουν αυτά οι μοναχοί. Πήγα κάποτε σε ένα μοναστήρι και μου λέει ένας μοναχός. Καλά λέω παιδάκι μου, πού το μάθατε εσείς, λέω, ότι έσπασε το πόδι του ο Μητροπολίτης Πανοναξίας. Αφτάνει, λέει, στη Λυτία άμα πας μονάχα και προλάβεις, έχεις μάθει όλα τα νέα, λέει. Στη Λυτία είναι που γίνεται πιο πριν το Μεσπερινό. Σε μια λυτή, λέει, μάθει όλα τα νέα. Που σημαίνει ότι αν ο μοναχός έχει το ελάττωμα να είναι ο Κουτσομπόλης και στην έρημο να είναι, θα είναι ο Κουτσομπόλης. Και θα μεταφέρει τα νέα από στόμα σε στόμα. Του λέει, λοιπόν, εσύ μην κάνεις αυτό. Μην είσαι αυτές τις κουβέντες, ούτε να έχεις διαμάχες. Που φαίνεται αρπαζόντουσαν μεταξύ τους κάποιοι μοναχοί. Τσακωνόντουσαν. Και εσύ είναι οι ίδιοι τώρα μοναχοί. Διαβάζαμε προηγουμένως αυτή η αρτιά. Μην έχεις διαμάχες, μην έχεις ταραχή μες στην ψυχή σου. Ούτε σύγχυση, να μην συγχύζεσαι. Και τότε να είσαι σίγουρος, λέει, το Άγιο Πνεύμα θα επισκιάσει την ψυχή σου. Και όσο στήρα και αμαρτωλή κι αν είναι, και όσο ξερή, στήρα είναι αυτός, στήρο λέμε αυτό που δεν γεννάει, δεν μπορεί να φέρει καρπούς. Νεματικούς. Όσο στήρα κι αν είναι η ψυχή σου και αμαρτωλή, εάν, λέει, δεν έχεις πολλές κουβέντες, δεν έχεις κάνει διαμάχες, ταραχή, σύγχυση, το Άγιο Πνεύμα θα σε επισκιάσει, λέει, και θα σου φέρει πνευματικούς καρπούς. Αυτά ισχύουν και για εμάς, λοιπόν. Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε στο να βάσεις όχι, που επιθυμούσε μεν να διατηρεί καθαρή την καρδιά του, αλλά δεν το κατόρθωνε πάντοτε. Να, εδώ βλέπουμε κάποιον που αγωνίζεται να κρατήσει καθαρή την ψυχή του, αλλά δεν το κατορθώνει πάντοτε, λέει. Και λέει, όσο αφήνουμε, το απαντά ο Άγιος της Όλης, παιδί μου, ανοιχτή την πόρτα με τη γλώσσα μας, δεν καταλαβαίνεις πως είναι αδύνατο να κρατήσουμε καθαρή την καρδιά μας.
του απάντησε ο Άγιος στις Ζώες. Όσο αφήνεις ανοιχτή την πόρτα της γλώσσας, κρίση, κατάκριση, κουτσοπολιό, κουβέντες, σχόλια. Όσο αφήνεις ανοιχτή την πόρτα, δεν καταλαβαίνεις, του λέει, ότι δεν μπορούμε τότε να κρατήσουμε καθαρή την καρδιά μας. Αν δείτε ότι το στόμα είναι μια από τις πολλές αιτίες τις οποίες θεωρούν οι πατέρες ότι είναι εμπόδιο στο άνθρωπο να αποχωρήσει πνευματικά. Γι' αυτό αναφέρει πιο πάνω ο άλλος την ησυχία. Γι' αυτό λέει την ησυχία. Γιατί τι ησυχία έχεις με 10.000 πατέρες γύρω σου. Κι όμως του λέει, εσύ ησύχασε εκεί. Είπες τα απαραίτητα, έκανες τα αναγκαία. Το γεγονιμά σου, ζήτησες τι θέλεις. Μην επεκταθείς σε άλλα. Μην κάνεις κουτσοπολιό, μην κάνεις κρίσεις, μην κάνεις κατακρίσεις. Μην κάνεις σχόλια. Μην είσαι τα απαραίτητα. Μετά την προσευχή σου, το κουποσχήνι σου και κυρίως την αυτογνωσία σου. Μια μέρα που ήταν κλεισμένο στο κελί του ο παραπάνω γέροντας, ζήτησε άδεια απ' έξω ο υποτακτικός του να τον δει. Δεν ευκαιρώ τώρα, Αβραάμ, αποκρίθηκε από μέσα ο Όσιος, διότι ήταν δοσμένος όλος σε πνευματική θεωρία. Δεν ευκαιρώ τώρα. Προσέξτε ότι ο υποτακτικός, ο πάτερ Αβραάμ, καθόταν απ' έξω το κελί. Και απλώς πέντε κάτι τον ήθελε και τον ζήτησε. Και του λέει, δεν είναι ευκαιρό τώρα, παιδί μου, άλλη ώρα έλα. Ήδη τι έκανε. Προσήφθηκε του και είχε αποκτήσει μέσα του πνευματική θεωρία και ανοίξει τα ουράνια και συνομιλούσε με τον Θεό. Να λοιπόν μερικά παραδείγματα που βλέπουμε εδώ που μας λέει το γεροντικό, όπου μπορεί κανείς μέσα από αυτά τα παραδείγματα, δηλαδή πώς μπορεί ο άνθρωπος, ο μοναχός ή και ο λαϊκός ακόμα, γιατί αυτά τα παραδείγματα δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για τους λαϊκούς, πώς μπορεί ο άνθρωπος να προκόψει πνευματικά. Στην εξομολόγηση πολλές φορές μου έρχονται άνθρωποι και με ρωτούνε, πώς μπορώ πνευματικά να ανεβώ, πώς μπορώ να βοηθηθώ να πάω παραπάνω. Ησυχία, προσευχή, αυτογνωσία. Τρία πράγματα να τα θυμόσαστε. Κλείσιμο του στόμα λέει. Όσο λιγότερα λόγια λένε. Όσο λιγότερα λόγια λένε. Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ το ώστε ο άνθρωπος να προκόπτει πνευματικά. Και δεν προκόπτει πνευματικά διότι επιβραβεύεται για τον αγώνα του. Δεν προκόπτει πνευματικά γιατί επιβραβεύεται, αλλά γιατί αυτό που λέει ο Βάσης Σόης. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μετά και κάθεται στα ψυχή σου. Οπότε έρχεται και σου δίνει τις υπόλοιπες αρετές. Ενεργεί μετά μόνο του το Άγιο Πνεύμα. Ανεργεί μόνο του το Άγιο Πνεύμα. Πάρτε ένα κλουβί. Και βάλετε μέσα στο κλουβί, παρακαλώ, ένα μεγάλο κλουβί, κοτέρσι αν θέλετε. Και βάλετε μέσα εκεί αχυράκια γύρω γύρω και κάντε μια φωλιά. Όταν έρθει η ώρα να γεννήσει η κότα, πού θα πάει να κάτσει? Στο τσιμέντο? Πού θα πάει η κότα να κάτσει? Δεν θα πάει μόνη της η κότα να κάτσει και να κάνει το αυγό εκεί που είναι η φωλιά? Εκεί θα πάει. Θα μου πείτε αυτό πώς έχει να ερμηνευτεί τώρα αυτό που λέω. Το Άγιο Πνεύμα είναι η κότα. Αν εσύ έχεις ετοιμάσει τη φωλιά, την ψυχή σου, με την ησυχία, με την αυτογνωσία και με την προσευχή, αν εσύ ετοιμάσει τη φωλίτσα, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα κάτσει μόνο του εκεί. Θα αναζητήσει τον τόπο του.
Μόνο του το Άγιο Πνεύμα να ζητεί πού θα πάει να κάτσει. Και θα φέρει τον καρπό, που είναι το αυγό. Θα φέρει καρπούς μετά. Θα φέρει και άλλες αρετές. Αρκεί εμείς να το ετοιμάσουμε τη φωλίτσα του. Αν λοιπόν εγώ το ετοιμάσω με τις δυνάμεις που έχω τη φωλίτσα του, λίγο-λίγο. Και όσο στήρα και να είναι και αμαρτωλή η καρδιά μου. Βλέπετε αυτό γιατί μας το λέει. Γιατί γνωρίζουν οι Άγιοι την αμαρτωλότητα της ψυχής του ανθρώπου. Γνωρίζουν ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν πάλι πάντοτε. Δεν είναι σε παλμούς πνευματικά. Υπάρχουν άνθρωποι, πολλές φορές τους βρίσκουμε, όπως αυτούς τους γεροντάδες που ακούσαμε, γιατί που αρπαζόντουσαν στη θεωρία αμέσως. Και ξεχνιόταν ο άλλος να φέρει όλα τα πράγματα έξω. Και μέχρι να μπει μέσα συναρπαζότανε με την προσευχή του. Και το ξανατσέχνει απ' έξω. Γνωρίζουν όμως οι Άγιοι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Αλλά η ψυχή τους είναι στήρα. Δηλαδή τι σημαίνει στήρα. Ξέρει. Δεν αισθάνονται τίποτα. Νέκρα. Σαν να μην υπάρχει τίποτα. Δηλαδή ένας άντρας δεν είναι που απλώς κάνει θόρυβο. Νεκρή ψυχή, άδεια μέσα. Και σε αυτή είναι την ψυχή λέει. Εσύ ετοίμασε τη φωλίτσα σου, μην πάρεις, κάνε την προσευχή σου. Έχει αυτογνωσία ότι είσαι χάλια. Μην κρίνεις και κατακρίνεις τους άλλους. Έχει την ησυχία σου και θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα κατασκηνώσει μέσα σου. Γι' αυτό λέμε στην προσευχή, Βασιλεύ, ουράνι, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημί. Έλα και κατασκήνωσε μέσα μου. Έλα κάτσε στη φωλίτσα μου που σου έχω ετοιμάσει. Και έρχεται ο Θεός και κάνει. Έρχεται σε αυτή τη μικρή φάρνη και γεννιέται. Αρκεί εμείς να του έχουμε ετοιμάσει αυτή τη φάρνη. Με την ησυχία, ράψουμε το στόμα μας, να προσέχουμε τι λέμε. Όταν λέμε ράψουμε το στόμα, εννοεί όλο μέσα το σύστημα, έτσι. Δηλαδή λογισμούς, γιατί όχι να κλείσω το στόμα και να κατακρίνω με τους λογισμούς μου, να θάβω το διπλανό μου με τη σκέψη. Εννοεί γενικά να έχω απαλλαγή. Όταν λοιπόν το κάνω, λέει αυτό, αυτομάτως έχω την ησυχία. Έχω την ησυχία. Και έρχεται ο Θεός και μας πληροφορεί. Έρχεται ο Θεός και μας φροντίζει. Κάνε και την προσευχούλα σου. Τις ακολουθίες σου. Κομποσκήνεις σου. Και ας μην έχεις αίσθηση. Στήρα η ψυχή. Ότι σε ακούει. Σε ακούει. Σε ακούει. Πόσες φορές εμείς μπορεί να κάνουμε όταν κάποιος μας χτυπάει το κουδούνι και δεν θέλουμε να απαντήσουμε, αλλά τον ακούμε απ' έξω. Να τον ακούσω. Και που σου χτυπάει, ή το τι λέει ακούς. Άσε τον εσύ δεν απαντάς. Το ίδιο και ο Θεός. Ακούει. Άσχετο αν κάνει τον κουφό. Μπορεί να κάνει τον κουφό. Ο κουφός δεν είναι ο Θεός. Ακούει. Απλώς περιμένει να του φτιάξει τη φωλίτσα. Και μόλις τη φτιάξει τη φάρνη, θα έρθει και θα γεννηθεί μέσα στην ψυχή μας. Θα έρθει και θα κατασκηνώσει. Να λοιπόν πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πνευματικούς καρπούς. Να λοιπόν πώς μπορούμε να ανέβουμε πνευματικά. Πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα πνευματικά. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε και τις υπόλοιπες αρετές. Γεννιόνται μόνες τους. Το ακούσατε. Γεννιόνται μόνες τους μετά. Η κοντά μόνες μετά. Γιατί κάνει το ένα αυγό, μετά κάνει το άλλο, κάθε μέρα γεννάει. Αυτά είναι οι αρετές. Οι αρετές που φέρνει το Άγιο Πνεύμα όταν έρθει μέσα στην ψυχή μας. Και φέρνει τη μία μετά πίσω από την άλλη. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε αυτά τα βασικά τρία πράγματα εμείς. Αυτογνωσία, προσευχή και ησυχία. Κόψιμο, ράψιμο των σκέψεων, των λογισμών και της γλώσσας. Και από εκεί και πέρα θα έρθει ο Κύριος μας στη ψυχή μας. Θα απαντήσει. Ιδού έστηκα επί τη θύρα και κρούω.
άνοιξε μου τώρα να μπω μέσα και θα μπείμε στην ψυχή μας. Έτσι ας αγωνιστούμε λοιπόν με αυτά τα τρία πράγματα κι εμείς, σαν τους πρώτους μοναχούς, σαν τους πρώτους ερημίτες, σιγά σιγά να αποκτήσουμε παιδιά μου μέσα στην ψυχή μας και εμείς αυτές τις αρετές. Να μην ζητούμε αυτό που ζήταγαν, χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι δικά. Αυτός κάνει, αυτός θεραπεύει, αυτός τα επιτρέπει όλα, δεν είναι κάτι δικό μας. Επομένως, είτε το έχω είτε δεν το έχω, αυτό δεν είναι δικό μου, τι με νοιάζει. Τι με νοιάζει για κάτι που δεν είναι δικό μου. Ας έχω εγώ αυτά που είναι δικά μου, τουλάχιστον. Και αυτά πάνε προς τον Θεό, αν θέλει τα δίνει, αν θέλει δεν τα δίνει. Πρέπει να τα κάνεις. Για να μας πούν οι άλλοι Άγιο, να μας πούν οι άλλοι ότι προκόψαμε πνευματικά, δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας αυτά τα χαρίσματα. Αυτά τα δίνει ο Θεός, τα παίρνει ο Θεός. Εμείς αυτά τα τρία πράγματα, αυτογνωσία, προσευχή, ησυχία. Αν ακολουθήσουμε αυτό το τρίπτυχο, να είστε σίγουροι όλοι ότι θα ανέβουμε πνευματικά. Το Άγιο Πνεύμα θα κατασκηνώσει μέσα μας και θα γεννάει κάθε φορά και μία αρετή. Και εύχομαι να αποκτήσουμε όλες τις αρετές του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.